Με το ξέσπασμα του πατέρα της τετράχρονης Μελίνας μέσα στην αίθουσα του δικαστήριου έπεσε η αυλαία στη δίκη για την πολύκροτη υπόθεση με την κατηγορούμενη αναισθησιολόγο. Ντροπή σας. Συγχαρητήρια. Γιατί δεν την αθώνατε κατευθείαν? Εσείς δεν έχετε παιδιά? Ούτως ή άλλως και οι κρίνοντες κρίνονται. Την Δευτέρα ή την Τρίτη το πρωί θα καταθέσουμε μία αίτηση στον εισαγγελέα προκειμένου ασκήσει έφεση στη συγκεκριμένη απόφαση, ούτως ώστε να επανακριθεί και από ένα δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Από ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν και την περισσότερη εμπειρία. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του δικαστηρίου προσπαθούσε να εξηγήσει το σκεπτικό που οδήγησε ομόφωνα τους δικαστές στην απόφασή τους να την απαλλάξουν από όλες τις κατηγορίες. Είχα πει όμως εξ αρχής ότι δεν σημαίνει ότι όπου υπάρχει αίτιο υπάρχει και υπαίτιος. Το δικαστήριο λοιπόν, ερευνώντας όλα τα γεγονότα και επειδή η ιατρική δεν είναι υποθέσεις, υπάρχουν γι' αυτά εξετάσεις, υπάρχουν γι' αυτά στοιχεία, αντικειμενικά. Ερευνώντας λοιπόν όλες τις εκδοχές, κατέληξε ότι την Νεκταρία Πολάκη δεν την βαρύνει καμία ευθύνη. Η ετιμιγορία έπεσε σαν κεραυνό στην αίθουσα του δικαστηρίου με συγγενείς της μικρής Μελίνας που έσβησε στη διάρκεια επέμβασης ρουτίνας για κρεατάκια πριν από 5 χρόνια να μην μπορούν να κρύψουν την οργή και την απογοήτευσή τους. Έγινε μια πολυτελέστατη έρευνα από καθηγητές πανεπιστημίων της Αθήνας και όχι μόνο, οι οποίοι κατέληξαν σε συγκεκριμένες πλημέλειες επί τη βάση των οποίων κατέληξε ένα παιδί. Ένα παιδί γερό και δυνατό που μπήκε στο χειρουργείο και που δυστυχώς το πήραμε μέσα στο κοφίνι, δηλαδή πεθαμένο. Οι συνήγοροι της οικογένειας Παρασκάκη ανακοίνωσαν από την πρώτη στιγμή ότι προσφεύγουν στον εισαγγελέα, ασκώντας έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου, διεκδικώντας δικαίωση στη μνήμη της άτυχης μικρούλας. Για περίπου μισή ώρα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, πριν ανακοινώσει την αθώωσή της, προσπάθησε να εξηγήσει ποια ήταν τα δεδομένα που επιχείρησε να αποσαφηνίσει το δικαστήριο με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων. Και εκείνο που ήταν η θέση της εξ αρχής, ότι εκείνη έδρασε άμεσα, ενδεδειγμένα, επιστημονικώς και κατά συνέπεια, ηθικά τουλάχιστον μέχρι σήμερα, αυτό υποστηρίζει και αυτό δέχτηκε και το δικαστήριο. Σύμφωνα με όσο ανέφερε από τα στοιχεία που περιείχε η δικογραφία, δεν προέκυπτε ούτε ολιγορία, ούτε κάποιο λανθασμένο βήμα στον τρόπο αντιμετώπισης του αναφυλακτικού σοκ, στο οποίο αποδίδεται ο θάνατος. Νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί η εξέταση 3 πραγματογνωμόνων, οι οποίοι είχαν απαντήσει εγγράφως στα ερωτήματα του δικαστηρίου. Οι τοποθετήσεις τους, ωστόσο, συντάχθηκαν με τους ισχυρισμούς των συνηγόρων της κατηγορούμενης αναισθησιολόγου. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα στο μυαλό του καθενός. Ότι πώς είναι δυνατόν ένα παιδί τετράχρονο να πάει υγιέστατο στο νοσοκομείο και να φύγει νεκρό. Γι' αυτό δόθηκαν επιστημονικές εξηγήσεις, το δικαστήριο τις εξέτασε, έχει καταλήξει και μάλιστα έχω πάρα πολλά χρόνια να συναντήσω εκφώνηση υπόθεσης όπου να αναφέρει όλο το σκεπτικό. Αμέσως μετά το λογοπήρε ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος επέμεινε στην πρότασή του για ενοχή της κατηγορουμένης, χωρίς όμως να γίνει τελικά δεκτή από τους δικαστές. Θα ζητήσουμε ξανά, σας ξαναλέω, την επανάκριση της από δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Και ευχόμαστε η δικαίωση των θέσεων της υποστήριξης της κατηγορίας να είναι νομική και όχι κοινωνική. Ο νοών νοήτο.